Γεια και πάλι σε όλους, είμαι ο Θωμάς Ζάβρας, <Και> αυτό είναι το άλλο ένα, άλλο ένα podcast, καλώς ήρθατε, ελπίζω να περάσετε καλά, ε, εντάξει πλάκα κάνω έτσι, δεν ξέρω αν θα περάσετε καλά ή όχι, δεν έχω, δεν περιμένω ρε παιδί μου να περάσετε καλά στην εισαγωγή όλου αυτού του podcast, σου περάσετε καλά στο τέλος, αλλά να σα πω κάτι, ούτε στο τέλος περιμένω να έχετε περάσει καλά, δεν, δεν, ανεβάζω τον πύχη, προσπαθώ να είμαι με τριόφρονο εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να κάνω μεγάλες δηλώσει, απλά πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι έχει γίνει αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσοι από εσά χρησιμοποιείτε Twitter γενικά. Είτε χρησιμοποιείτε Twitter είτε όχι, θα έχετε δει ότι αυτή την εβδομάδα ο Elon Musk ε, κατάφερε μετά μα είχε σπάσει τα νεύρα από όσο καιρό α, θα πάρω το Twitter, αλλά τελικά δεν πήρα το Twitter. Ε, μιλάμε τώρα, περίεργα tweets στα ελληνικά, να απορώνει το κόσμο στλ. Αλλά τώρα τελείωσε, παιδιά. Αυτό ήταν. Ήρθε Elon Musk, πήρε το Twitter. Εντάξει, πώ εσύ παίρνει καινούργιο κινητό, ρε παιδί μου. Ο Άλλον Μάσκ πήρε ένα social media. Λέει τι θέλω να αγοράσω την εβδομάδα. Έχω το παλιό μου social media, το έχω το 2012. Δεν είμαι ευχαριστημένο με τον πάροχό μου. Κάτσε να πάρω ένα καινούργιο και social media. Και τι λέει, Ποια είναι η πρώτη φάση που θα κάνει μόλι πάρει το καινούργιο social media όλων μα. Αρχίζει και από πολύ κόσμο. Φύγα, φύγατε τη εσεί. Οκ, okay, λιώχνει ένα μεγάλο στελέχη, επειδή μου που στα αρχίδια του εντάξει κάπου θα βρουν να πάνε. Πλούσιοι είναι, θα τα καταφέρουν. Αρχίζει και λιώχνε. είναι όλοι λέει σε κίνδυνο. Όλοι οι ε, ε, άνθρωποι που δουλεύαν μέσα χρόνια, προγραμματιστέ, όλα, 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 λέει, θα φύγετε. Αυτή φύγε, φάση με το που μπήκε μέσα, ε, μπήκε μέσα σαν σα, σα, μοντέρνο εφερλή. Είχε πάρει μαζί του άνθρωπο που τόσο πολύ το πίστευε αυτό το λόγο παίγνιο. Υπάρχει μια φράση στα αγγλικά. Που λέγεται Let that sink In, το οποίο σημαίνει ότι αφήστε το να κάτσει ρε παιδί μου αυτό κάτι που υπόθηκε. Τέλο πάντων, αντιμετωπίστε το, καταλάβετε το ρε μα περιπτώσει. Και το sync σημαίνει βυθίζω, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και νυπτήρα. Οπότε λέει, πω, πω, έχω σκεφτεί λογοπαιγνιάρα τώρα, λέει ο Elon Musk, ε, και πήρε ένα νυπτήρα και πήγε μέσα στο Twitter με τον νηπτήρα που δεν ξέρω αν έχει δει νηπτήρα, ρε παιδί μου. Δεν μιλάω για, το, για τη βρυσούλα, ξέρω εγώ. Έχει το τηλέφωνάκι. Πήρε όλο τον νηπτήρα γιατί πανικοβλήθηκε. λέει έχω σκεφτεί την αστιάρα, είναι κρίμα να πάει χαμένη. Πήγε και ξερίζωσε ένα ολόκληρο νηπτήρα 20 κιλά και μπήκε με αυτό στα χέρια. Έκανε struggle να το βάλει μέσα και λέει, Λοιπόν, αγόρασε το Twitter. Let that sink in. Κλε ρε, φίλε, σουβαρά τώρα. Ο μόνο τρόπο που δουλεύουν αυτά τα λογοπαίγνια, όταν κάνει ένα κατεστραμμένο λογοπαίγνιο σαν αυτό, λες, και είσαι όντω του δηλαδή καλό μέσο βρήκε να αγοράσει. Αλλά ο μόνο λόγο που λειτουργεί ένα τέτοιο αστείο, ένα τέτοιο λογοπαίγνιο, τόσο καμένο, είναι άμα είναι low effort, άμα είμαι εγώ με την παρέα μου, ξέρω εγώ, α, και πούμε μια τέτοια βλακεία ή κτλ. Όταν έχει κάνει τόσο κόπο, όταν σκέφτηκε από το προηγούμενο βράδυ αυτό το αστείο, πλήρωσε κάποιον, γιατί αποκλείται να κάνει οτιδήποτε μόνο, είμαι 100% σίγουρο, ωραία. Πλήρωσε κάποιον να πάει να βρει έναν νυπτήρα να στον φέρει για να βγάλει αυτή τη φωτογραφία και να κάνει σε αυτό το λογοπαίγνιο. Έχει βάλει πολλή προσπάθεια. Με τόση προσπάθεια από πίσω από αυτό το αστείο πάει καταστράφηκε, άστο, δηλαδή χέστο. Και τι κάνει, μπαίνει μέσα με τον νυπτήρα πληρώνει κάποιον να πάρει πίσω τον νυπτήρα γιατί δεν το σκέφτηκε πολύ. Λέει: okay, φωτογραφία καλό θα είναι για το Τι θα τον κάνω αυτόν τον νυπτήρα, δεν μπορώ να είμαι σε όλα τα meetings. Λέω: Καλησπέρα, γεια σα, έχω έρθει ο και ο μα μέσα. Πάει και του διώχνει όλους, Διώχνει ρε παιδί μου τον κόσμο. Λέει θα φύγετε όλοι, απολύεστε. Α, όχι, όχι, λέει πριν να απολυθείτε, γυρίστε πίσω 4-5 άνθρωποι πόσο χρειάζονται γι' αυτό. Η πρώτη κίνηση που θέλω να κάνω σαν άνθρωπο που αγόρασα τέτοιο είναι ε, να κάνω πιο ακριβή μια υπηρεσία που είχε πριν αυτό. Τίποτα άλλο. Ε, να κάνουμε έτσι να είναι κάτι καλύτερο, ξέρω εγώ, με την ελευθερία του λόγου, να κάνουμε να είναι πιο όμορφο, να κάνουμε κάτι επειδή μου να δώσουμε πίσω στους χρήστε, να δώσουμε ένα στίγμα για το, ποια, για το τι θα γίνει τώρα που έχω το Twitter. Όχι, όχι, τίποτα. Αυτά πετάξτε όλα στα σκουπίδια. Απολύεστε όλοι, αλλά πριν να πουληθείτε, Θέλω να μου κάνετε πιο ακριβή την υπηρεσία, την πιστοποίηση, ρε παιδί μου, που έχει ότι ποιο είσαι εσύ, ξέρω εγώ, είμαι ο Brad Pitt και είμαι στο Twitter, ρε παιδί μου, για να μην, έχουνε, να μην είναι κάποιο καραγκιόζη που γράφει το Brad Pitt με δύο d ξέρω εγώ, και είναι ψεύτικο account και λέει ποιο είναι το αληθινό εδώ πέρα. Σου βάζω ένα tick. Του λε, εγώ είμαι, στε, πάρτε μια ταυτότητα, πάρτε το, το δίπλωμά μου, ρε παιδί μου, του Brad Pitt, το δίπλωμα, και δείτε, είμαι εγώ, ξέρω εγώ, βάλτε μου δίπλα ένα μπλε tick να ξέρει ο κόσμο όταν σχολιάζω κάτι, όταν γράφω ένα tweet ότι δεν είναι όποιο να είναι, αλλά είμαι εγώ, ρε παιδί μου. Και αυτό το γιατί έχει μια διαδικασία να γίνει. Πρέπει να σε ταυτοποιήσουν, να στείλει τα στοιχεία, κάποιο να καθίσει να τα διαβάζει. Οπότε σε χρέο, να ξέρω πώ ήταν 4 ευρώ το μήνα, κάτι τέτοιο. Και λέει ο ωραία, πριν φύγετε, κάνετε το 20 ευρώ το μήνα. Πέντε φορέ απάνω. πάνε. Αυτή είναι προ... Αυτό θέλω να θυμάται ο κόσμο. Αυτό θέλω να είναι το πρώτο μου marketing με τον παγόρο. Ότι θέλω να βγάλω λεφτά. Αυτό θέλω να ξέρουν. Ο τύπο ήρθε, αγόρασε το Twitter. Ε, Χιλιάδε παράπονα γύρω από το Twitter εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όχι, θα αρχίδια όλα. Ε, πάμε να βγάλουμε λεφτά και πάμε να φέρουμε πίσω τον το Kanye το West που με το που ήρθε άρχισε να βρίζει Εβραίου πάλι και τέτοια πήρε φόρα να λοιπόν, εγώ φοβερή κίνηση και τώρα κάπω έχει μπει και στην ατζέντα. Συζητάμε α, ελευθερία του λόγου, να μπορεί να λέει ο καθένα ό,τι θέλει, χωρί όμω να γίνεται και κόλαση. Όταν ακούς τώρα από τέτοιου ανθρώπου να αρχίζουν να βάζουν ελευθερία λόγου μέσα και δεν μπορούμε να αφημώνουμε κτλ. Καταλαβαίνουμε όλοι τι έρχεται, δεν έρχεται κάτι καλό. Και έχει αρχίσει να ακούγεται από εδώ και από εκεί ότι ο Τραμπ, χειροκροτάει. Λέει μπράβο, επιτέλου πήρε το Twitter ένα σοβαρό άνθρωπο να μην το είχαν οι κομμουνιστέ πριν οι αριστεροί. Και τώρα ήρθε ο, ο Έλλον Μάσκερ, επειδή μου ο, ο βασιλιάς βασιλιά τη δημοκρατία, μου και θα ανοίξει την πλατφόρμα για όλου. Οπότε ναι, με γεια μα όσοι έχουν Twitter, ε, σιγά σιγά είναι η ώρα να την κάνουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ε, ήθελα να σχολιάζω κάτι προσωπικό στην αρχή Το οποίο το ξέχασα ε, Είπα στο προηγούμενο podcast για ένα interaction Που είχαμε ένα fan ε, Ότι ήρθε ρε παιδί μου και μου είπε Α, πολύ ωραίο το podcast Και μετά πρακτικά άρχισε να το κράζει ξέρω εγώ Δηλαδή μου είπε ότι το αρέσει πάρα πολύ Αλλά ό,τι βγήκε από το στόμα του ήταν απλά ένα κράξιμο για το podcast Και με μπέρδεψε φουλ Και από τότε κάποιοι από εσά εγώ πήγα να μοιραστώ μαζί σα μια αστεία ιστορία. Κάποιοι από εσά άκουσαν, παιδιά, σα παρακαλώ πολύ, στείλτε μου να με κράξετε για το podcast. Αυτό θέλω. στέλνω μια ανοιχτή πρόσκληση, λέω αυτή την ιστορία για να δηλώσω ότι θέλω πάρα πολύ να με κράξετε για το podcast. Το έτσι. Φυσικά εννοείται δεκτή κάθε κριτική, ρε παιδί μου, δεν λέω. Εννοείται από πολύ παλιά μου στέλνετε είτε θετική είτε αρνητική κριτική και προσπαθώ να απαντάω. Έχω απαντήσει και σε αρκετού. Δεν λέω αυτό, αλλά ε, δεν ξέρω τι ξεκίνησε εκεί πέρα, τι κουτί τη Πανδώρα ήταν αυτό που ανοίξαμε. Δεν, πήγα να πω μια αστεία ιστορία η οποία δεν ήταν ευχάριστη για μένα. Δεν ξέρω τι καταλάβατε, ποιο, ποιο ήταν το νόημα που βγάλετε από αυτή την ιστορία, αλλά δεν εννοούσα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, παιδιά, πάμε, α αρχίσουμε ένα τεράστιο κύμα που ο καθένα λέει το παράπονο του για το podcast. Δηλαδή, ε, φυσικά, άμα θέλει να πει ένα παράπονο για το podcast, να μου το στείλει. Απλά θέλω να κάνω σαφέ ότι δεν υπάρχει κάποιο είδου ανοιχτή πρόσκληση από μένα γι' αυτό. Αυτό. Έτσι, ωραία. Και ο καθένα κάνει ότι καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτή την εβδομάδα μεγάλη φάση για την Αθήνα ρε παιδί μου και για όλη την Ελλάδα, μην πω για όλη την Ευρώπη, ήταν η συναυλία 50 Cent Αργυρού. Ξέρετε αυ αυτό το crossover ανθρώπων, δηλαδή μουσικών γούστων που υπάρχει πάρα πολύ εκεί έξω. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ακούει το Ιντα Club και καπάκι ε, στην Αθήνα μου είναι στάνταρ. Είναι μια συναυλία που είναι λιγότερο συναυλία και περισσότερο λίστα που παίζει από το YouTube σε φοιτητικό πάρτι. Που έχει, ξέρω εγώ, ψωτηρία μπέλου, Iron Maiden, μετά λεμπέση, λεμπέση βανδύ, προδιαγραφέ και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ. Αυτό, αυτό, είναι ένα live το οποίο δεν ξέρω ποιο άνθρωπο είναι, δηλαδή ένα, okay, μεγάλος μεγάλο Έλληνα star του τώρα. Εντάξει, λαϊκό όμω, full ο Ρεγό Ζεμπεκέ, αλλά με ένα 150 ευρώ το μπουκάλι, 250 ευρώ το μπουκάλι, και είναι και ένας ράπερ που ήταν big deal κάποια στιγμή το 2000 για 10 λεπτά. Ωραία. Μεγάλο όνομα, μεγάλο όνομα, έκανε επιτυχίε, έκανε εμπορικέ επιτυχίε μεγάλε, αλλά η, η, καριέρα του δηλαδή παίζει να διήρκησε 15 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ. Και λένε, άντε πάμε να βάλουμε μαζί, βάζουν και τον κοψιάλι να το παρουσιάζει. Δηλαδή τίποτα, είναι, είναι απλά, δηλαδή είναι ένα live περισσότερο virality. Οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί πέρα δεν θέλουν να ακούσουν τόσο πολύ κάτι, πιο πολύ θέλουν να δείξουν σε άλλου ότι ήταν εκεί. Να κάνουν το story, να κάνουν το tag, να βγει ο 50 cent, να κάνουν high five με το 50 cent στη σκηνή και να, να μια story, μια φωτογραφία και να το ανεβάσουν. Αυτό ήταν η, η, χρήση του live. Ήταν πιο πολύ ένα. Ήταν θεωρώ η πρώτη συναυλία, ρε παιδί μου, που είναι viral συναυλία. Έλα εδώ για να μην σου πούνε, Α, δεν είχε πάει, εγώ είχα πάει. Κάνει ένα story μέσα από τη συναυλία Θάμπωσε του φίλου σου. Αυτό είναι. Δεν ξέρω τι έπαιξε καν από εισιτήρια. Καλά πρέπει να πήγε. Είδα εκεί πέρα και κυκλοφόρησε κάτι φωτογραφίε. Κάπου συγκινήθηκε ο Αργυρό και σκούπιζε τα δάκρυά του. Που ήρθε το όλο εδώ πέρα να μ' ακούσετε εμένα και το 50 Cent α πούμε. Δεν ξέρω αν ήρθε για μένα ήρθε για το 50. Ήθελα να είμαι μπροστά, επειδή μου σε μια κουβέντα, δηλαδή στα παρασκήνια που είχε ο 50 Cent με τον Αργυρό, να δω τι μπορεί να λέγανε, ξέρω εγώ. Γιατί πράγμα θα λέγανε το όλο για αυτό για τα μπουζούκια, θα λέγανε αυτό για τα κλαμπ που έπαιζε, ξέρω. Δεν... Θα ήταν, θα ήταν είναι λίγο ένα παρεάκι καλύτερο από το δικό σου όπω και να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, όσοι πήγατε, ελπίζω να περάσετε καλά. Χαμό διάβασα ό,τι έγινε. Ε, μου πει τι θα διάβαζα. Δηλαδή, διάβαζα τα άρθρα και έλεγαν Α, πολύ ωραία ήταν στο live. Χαμό, ο κόσμο πέρασε καλά. Αλλά τι θα έλεγαν τα άρθρα. Δηλαδή, θα έλεγαν τα άρθρα που όπω κατά ήταν το live, σκατά ήταν και ο γυρό, σκατά ήταν και ένα, και ο κόσμο πέρασε χάλια και έφευγαν από το. ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ. Και φεύγει ο κόσμο από το 80. που γίνεται, άμα χάνεις, εγώ, χάνει η ομάδα σου 0-4, επειδή μου και φεύγει ο κόσμο από το 80, έτσι θα αυτό το live. Έφυγε ο κόσμο από το 80. Έμεσα, τόσο μπορεί να είναι και το γέρικο μυαλό μου τώρα, εμένα που είμαι 33 πλάσερ εγώ και δεν, δεν ψήνω με πλέον για πράγματα. Δεν βγαίνω από το comfort zone μου καθόλου. Δεν θα δοκιμάσω. Αλλά έχει, άμα ακούσω ότι το κριτήριό μου για το που είναι καλά να βγει είναι πόσο κόσμο έχει. Αν έχει πολύ κόσμο εκεί που θα βγει, κατευθείαν για μένα δεν είναι καλό αυτό. Εμεί φάει απλά για μη κάνει που, που, που. Έχει 4 άτομα μέσα. Είναι πολλά. Sorry, δεν μπορούμε να πάμε. Θα είμαστε εμεί και άλλη μια παρέα στο βάθο 100 μέτρα μακριά. Τέλεια. Αυτό είναι το μέρο που θέλω να πάω. Οπότε μπορώ να απλά το, το, δικό μου γέρικο μυαλό που κρίνει αυτή τη συναυλία αυστηρά. Εν πάση περιπτώσει, σε σοβαρότερα προβλήματα, αυτή την εβδομάδα έχει λέει, γίνει μια άνοδο σε όλη την Ελλάδα από συμμορίε ανηλίκων. Έτσι. Το οποίο είναι αυτό που καταλαβαίνετε, είναι παιδάκια τα οποία οργανώνουν συμμορία. λέει, έπιασαν τώρα μία. Ε, δεν θυμάμαι που ήταν στη Νέα Σμύρνη, εδώ Αθήνα τέλο πάντων. Πιάσαν τέσσερα άτομα, λέει, τα δύο ήταν 13 και τα άλλα 15 χρονών. Είχαν κάνει συμμορία, κλέβανε κόσμο, σταματούσαν κόσμο και κλέβανε. Ε, όταν λέω κόσμο, εννοώ άλλα παιδάκια, έτσι. Γιατί δε, άμα, με σταματήσουν με ένα δύο 13 χρονών στο δρόμο. Ωραία, ή θα τα πάρω σβάρνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, είμαι με 120 κιλά, θα πάρω σοβαρά. Δεν μπορώ να πάρω σοβαρά μια ληστεία που γίνεται σε μένα από ένα 13χρονο. Πειδή μου είπε, κρατάει ένα μαχαίρι, θα τι θα κάνει. Δεν ξέρω, πάλι δεν θα το πάρω σοβαρά. Θα πω, έλα μου, ρε, ξέρω εγώ, θα το πω. Μπορεί να με καρφώσει να πεθάνω, ξέρω εγώ εκεί πέρα, αλλά στο μυαλό μου θα ειναι είναι 13χρονο, θα γίνω ριζίλ, δεν μπορώ να, 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 πω στον κόσμο. Έτσι, να πάω μετά τη ληστεία και να μου πούνε ποιο σου πήρε τα λεφτά, θα πω, ήταν ένα, ένα παιδάκι, ξέρω είχε ένα, μια, ένα hello kitty backpack, μου τα ζήτησε, αλλά ήταν πολύ ψαρωτικό και λέω, άστο, χέστο, καλύτερα. Και ήταν λέει, σταμάτησαν λέει, ήταν μια παρέα 13 και 15 χρονών, τέσσερα παιδιά και σταματήσαν λέει δύο άλλου, ο ένα ήταν 19, έτσι το πέσαν και σε ενήλικο, αρχίζουν να ανεβαίνουν σιγά σιγά και ο άλλο ήταν ένα παιδάκι λέει, και ήθελαν να του πάρουν το ρολόι. Τέσσερα άτομα τώρα την πέσανε ρε παιδί μου στα λοιπά, απείλησαν να τα βγάλουν μαχαίρι και να πάρουν το ρολόι. Ωραία. Για να πάρουν το ρολόι το κάνουν. Τι, ένας, ποιος, ποιος, ήταν 19χρονο άραβα πρίγκιπα, πόσο είχε το ρολόι, 100 ευρώ, 150 ευρώ. Δηλαδή και του πιάσανε, ρε παιδί μου, και όλοι πέσανε τα βλέμματα στου γονεί, ξέρω εγώ. Ωραία. Α, οι γονεί ε, τους του πάνε, του κάναν μήνυση, έγινε μήνυση από το κράτο εναντίον του για δεν ξέρω πώ λέγεται αυτό. Δεν πρόσεχαν τα παιδιά του. Προσέξτε λίγο τα παιδιά σα. Δεν, δεν λέγεται έτσι ακριβώ η νομοθεσία τώρα, αλλά καταλάβατε. Σα λέω προσέξτε λίγο παραπάνω τα παιδιά σα. Είναι υπό την εποπτεία σα και τα παιδιά σα ξεσκίζονται. Έχουν κάνει συμμορία. Είναι picky blinders, ας πούμε, μύρισης, οι 13χρονοι πίκη blinders, α πούμε, τη νέα μήνυση και τρομοκρατούν τον κόσμο και του παίρνουν τα ρολόγια και του παίρνουν τα, τα, big bubble, α πούμε, και, τα, και τι οκοφρέτε. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Και εσύ προσπαθώ να καταλάβω τώρα από τη μία δεν είμαι καθόλου υπέρ του. Ξέρεις, υπάρχει όλο αυτό το ότι ό,τι κάνει το παιδί σου φταίει το μεγάλο σωστά, αν sorry, το έκανε αυτό. Ότι δεν φταίνουν τα παιδιά αυτά. Όχι, με... φταίνει και τα παιδιά τώρα. Sorry, έτσι, ωραία. Ξέρω ότι τα παιδιά είναι σε μια φούσκα προστασία και πρέπει να τα προστατεύσουμε από όλα, δεν έχουν καμία ευθύνη για τίποτα. Ε, Προφανώ η ανατροφή σου είναι μεγάλο θέμα. Προφανώ το πώ σε προσέχουν οι γονεί σου, τι αρχέ σου έχουν δώσει, το περιβάλλον που σου έχουν παρουσιάσει, αν έχουν ένα σταθερό περιβάλλον, αν σε έχουν ψυχικά υγιή και όλα αυτά. Ε, παίζουν ρόλο στο πώ θα δημορφωθεί ο χαρακτήρα σου και τι πράξη θα κάνει. Δεν λέω αυτό. Αλλά αυτό το πράγμα πια ότι ό,τι και να κάνουν τα παιδιά, ε, γονεί φταίνουν. Ε, μερικά παιδιά είναι μπαστάρδια, ωραία πράγμα να το πούμε αυτό, sorry κιόλα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί οι γονεί του να μην το μεγάλωσαν με τι καλύτερε αρχέ, ρε παιδί μου, αλλά δεν νομίζω ότι του είπαν, Κοίταξε, καλή φάση θα ήταν, παιδί μου, να ξέρει να πάρει ένα μαχαίρι και να κλέβει ρολόγια από κόσμο. Ξέρω εγώ, αυτό είναι. Εγώ, στα πατέρα, αυτό σου δίνω, ρε παιδί μου, αυτά, αυτά τα vibe εκπέμπω. Μπορεί να μην σου το λέω άμεσα, αλλά τα vibes μου είναι πήγαινε και κλέβει ρολόγια από κόσμο με μαχαίρι. Αυτό είναι η ανατροφή που σου δίνω, ξέρω. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι. Και από την άλλη όμω, πώ κατά το παιδί σου έχει κάνει μια συμμορία. Έτσι, 13χρονη συμμορία ξανά. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω πώ συστάθηκε αυτή η συμμορία. Ήρθε ένα 13χρονο, γυρίζανε μαζί από το γυμνάσιο, ξέρω εγώ, και είναι σε φάση, λοιπόν, ακούστε, ξέρω εγώ, από εδώ και πέρα θα σταματάμε κόσμο στον δρόμο και του κλέβουμε ρολόγια. Και εγώ, είναι όλοι, ναι, Power Rangers. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώ δεν καταλαβαίνει εσύ σαν γονιό ότι το παιδί σου κλέβει πράγματα, πού τα πηγαίνει αυτά τα πράγματα, πηγαίνει σε ένα χειροδανιστήριο, γιατί είναι 13χρονο, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάποιο είδου συναλλαγή μόνο του. Είναι σε φάση γονεί, ε, δεν ξέραμε κι εμεί, ένα που κάθε μέρα με καινούριο ρολόι, αλλά ξέρω εγώ, λέγαμε θα το, θα, το αρέσουν τα ρολόγια, ρε παιδί μου, θα αγοράζει ρολόγια. Γύριζε με κάτι πορτοφόλια, κάτι τέτοια, Πού να το φανταστούμε κι εμεί. Τι να πω, δεν έχω παιδιά, δεν ξέρω πόσο εύκολο ή δύσκολο να τα υποπτεύει αυτό να κάνουν συμμορία ή όχι, οπότε το αφήνω ρε παιδί μου και αυτό, δεν θέλω να κρίνω πολύ αυστηρά. Μπορώ όμω να κρίνω αυστηρά έναν τύπο ο οποίο λέει πήγε στην, στη Γεωργία, αυτός ο τύπος, έτσι, έσκαισε, η, η ήταν αυτό ο τύπο, παντρευότανε. Έτσι, έσκεσε, οι, άλλοι ήταν νύφοι, ξέρω εγώ. Πώ είναι οι γυναίκε που, που έχουν αυτή την τάση, ότι κάτσε θα προσέξω την εμφάνισή μου, ρε παιδί μου. Σε αντίθεση με, δηλαδή, δεν θέλω να γίνει και στερεοτυπικό, προφανώ δεν ισχύουν όλα αυτά για όλου του άντρε και όλα αυτά για όλε τι γυναίκε. Αλλά αν σφάσει θα προσέξω, είναι, είμαι νύφη, πρέπει να είμαι ωραία, κάτι έκανε μαλλιά κτλ. Και, λοιπά. και ο άλλο, Sky Meaty, επειδή είναι από τη Γεωργία, το αρέσει ο Γεωργιανό, ήταν ένα προσφερειστή ε, τη Νάπολη, ο Κβίτσα, περιμένει παιδιά, δεν γιατί δεν βγαίνει. Με το έχω γραμμένο μπροστά μου, ήθελα να το θυμηθώ αυτό το όνομα, αλλά θα χρειαστεί προσπάθεια από μένα για να το πω σωστά. Λοιπόν, είναι Ποδοσφυριστή τη Νάπολη, Κβίτσα Κβάρχα. Όχι, πάμε, άλλη μια. Κβίτσα Κβάρτσα. Κβάρατσχέλια. Χελιά, δεν ξέρω. Παπαχελά, εν πάση περιπτώσει αυτό ο τύπο, σαν να πα στο γάμο σου, επειδή ήμουν σε εξή και εγώ και να σκά μύτη στο γάμο σου με φανέλα Αλεσάνδρο Σοάρε, ξέρω εγώ. Ήρθαμε με, φανέλα του Γιάννη, α πούμε, στο γάμο μου, κλπ. Είμαι σίγουρη ότι καθόταν εκεί πέρα η νύφη. Ωραία, θα ήταν η νύφη, ξέρει αυτό που λένε, Α, δεν είναι, είναι γρουσου Γιάννη, δύο καμπρό στην νύφη πριν από το γάμο. Και λέει αυτή, Α, ωραία, έστει, διέχτη, έχτισε μυστήριο και σκά αυτό με φανέλα από το σφυριστή τη Νάπολη. Και είναι σε φάση που, που είναι αργά τώρα να κάνω πίσω, ξέρω εγώ τι να κάνω. Είναι εδώ οι γονεί μου, είναι εδώ οι γονεί δεν μπορώ να το πάρω. Τέλο πάντων, Άντε, ξέρω εγώ, ένιωσε για αυτή η πριγκίπισσα που έσκασε όλο με τη, με τη φανέλα τη Νάπολη. Τι να κάνω, θα τον παντρευτώ τώρα, τον παντρεύτηκε. Καλή τύχη, εύχομαι και στου δυο σα, παιδιά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, ακούστε εδώ εκπληκτική λαμογιά που έγινε αυτή την εβδομάδα. Άλλο ένα εκπληκτικό τρίποντο marketing, τρίποντο virality, ρε παιδί μου, από ανθρώπου που έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ίσω όχι πια, αλλά ακούστε τι έγινε. Ο Αντώνη Διαματάρη, ο οποίο είναι πρώην εξωτερικών τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, είχε βγει ένα άρθρο το 2019 από την εφημερίδα συντακτών και είχαν πει ότι ε, είχε, λέει ψέματα στο βιογραφικό του, λέει ότι έχει ένα πτυχίο από το Κολούμπια και δεν έχει τίποτα. Ωραία. Πώ λέγω ότι έχω ένα πτυχίο από το Κέμπριτζ, α πούμε, απλά γιατί πήρα το Κέμπριτζ το Lower. Εντάξει. Έτσι, αυτό είχε ένα πτυχίο από το Κέμπριτζ, εν πάση περιπτώσει, έτσι έλεγε στο βιογραφικό του, αλλά βγήκε ότι δεν είχε. Λέει τίποτα. Και τώρα έχουμε 2022, ωραία, για να υπενθυμίσω σε κόσμο που είναι χαμένο με την τελευταία τριετία, 2019. Βγαίνει η Φιντρέδα Συντακτών και λέει: Ο τύπο αυτό, ο Αντώνη Διαματάρη, δεν έχει το πτυχίο που λέει ότι έχει στο βιογραφικό του. Αυτό ψίλο το παραδέχεται, λέει: Δεν είχα λεφτά να πληρώσω. Το παρακολούθησα, αλλά δεν είχα λεφτά να πληρώσω. Γι' αυτό δεν έχω το άξονα το πτυχίο. Έτσι, κάπω έμεσα, επειδή μου το παραδέχτηκα αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του. Ωραία, τότε, γι' αυτό που είχε γίνει κτλ. κτλ. Φτάνουμε τώρα στο 2022. Ξυπνάει σε ένα πρωί, ωραία και το τα σκάει. Πώ ξυπνάει ένα πρωί και σου τα σκάει μια μαλακία που σου έχει κάνει κάποιο και νευριάζει βριάζει, δηλαδή χωρί λόγο. Λε πω όπω την Πέμπτη Δημοτικού, ο Τάσο από το Σίγμα ΤΑΒ 2, ξέρω εγώ, έχει κάνει αυτή τη μαλακία και νευριάζει. βριάζει. του τα σκάει, λέει λοιπόν, θυμάστε πριν από τρία χρόνια που είχαν γράψει αυτό το καλέ. Καθο... Διαβάζω τώρα τα λόγια του ακριβώ λίγο μετά. Λέει το κατάπι στο τη εφημερίδα συντακτών εναντίον μου, χρόνια μετά την αποστομωτική διάψηση των συγκοφαντών μου με τη δημοσίευση μου, το πτυχίο μου από το Κολούμπια, Αναγκάζομαι να σκίσω αγωγή εναντίον τη. Μα δεν τη απόμενα ίχνο ντροπή και πετάει το πτυχίο του. Τι λέει άνθρωπο, Ρίστε ρε παιδιά, ποιο, ε, γιατί λέγατε το 2019 δεν έχω πτυχίο, να το πτυχίο, μπαμ, το πετάει εκεί πέρα. Και θα πει εσύ κάτσε ρε θωμά, αφού ε, δεν είπε ότι παρετήθηκε, δεν είπε ότι τον ψιλοπαραδέχτηκε το 2019 και τώρα έχουμε 2022, γιατί θυμήθηκε τώρα να κάνει την αγωγή. Θα σα πω εγώ γιατί θυμήθηκε τώρα να κάνει την αγωγή. Έβαλε το πτυχίο του και αμέλησε να παρατηρήσει ότι κάτω-κάτω το πτυχίο γράφει πότε το πήρε. Ο τύπος το πήρε το 2021. Θυμίζω, το άρθρο έγινε το 2019. Οπότε, τι έκανε ο τρισμέγιστος αυτός τιτάνας, ρε παιδί μου. Λέει, «Μου με κατηγόρησαν το 2019 ότι δεν έχω πτυχίο, θα πάω να το πάρω και όποτε το πάρω... Θα σα δείξω εγώ, θα κάνω τη μήνυσή μου τότε. Και σκάει το 2022, δηλαδή δεν βγάζει καν νόημα. Δεν βγάζει καν νόημα. Άμα είχε το πτυχίο σου και ήλθε να του κάνει μήνυση, για ποιο λόγο να μην του κάνει το 2019? Δηλαδή, δεν, δεν ξέρω πώ το σκέφτηκες Κάτσε και το πήρε μετά, το βάζει εκεί πέρα. Μπαμ, πάρε το πτυχίο μου που γράφει απάνω 2021 με μεγάλα γράμματα. Και λέει λοιπόν, ε, τα πήρα, ε, δεν ξέρω πώ. Μούσκασε τώρα το 2019 είχαν πει αυτή τη μαλακία για μένα. Οπότε τα πήρα πολύ άσχημα και θα κάνω μήνυση τώρα. Μπαμ. Και πάει απειλή να κάνει μήνυση. Και θέλω να δω. Ε, στην Ελλάδα ε, είναι πολύ συχνό αυτό. Σκάει μια πολύ μεγάλη πατάτα που έχει κάνει κάποιο, ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο που έχει κάνει κάποιο οτιδήποτε. Μια μεγάλη δήλωση που θα κάνει κάποιο: Ότι έχω στοιχεία γι' αυτό, έχω στοιχεία για το άλλο, και μετά εξαφανίζεται και δεν, δεν ξανασχολούμαστε. Δεν, δεν θα πάει κάποιο μετά από ένα μήνα που δεν θα κάνει καμία μήνυση, προφανώ, γιατί δεν βγάζει νόημα να κάνει μήνυση. Γιατί όταν τον κατηγόρησαν ότι δεν είχε πτυχίο, δεν είχε. Εκτό αν του κατηγορεί ότι ορίστερα έξω. Εγώ δεν με πιστεύατε. Να, τώρα το πήρα το πτυχίο. Ότι έπρεπε προκαταβολικά να δείτε ότι μπορώ να το πάρω το πτυχίο, ότι το έχω κτλ. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω πόσοι από εσά έχετε Instagram, αλλά εγώ έχω και το χρησιμοποιώ κυρίω για εργαλείο δουλειά, είναι αλήθεια. Το χρησιμοποιώ κυρίω επαγγελματικά και όχι προσωπικά τόσο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχω Instagram, ρε παιδί μου. Και πολλοί από εσά ίσω γνωρίζετε ότι συνεργάζομαι με τον Διονύη Σατζαράκη σε διάφορα project. Εντάξει. Με παίρνει κάποια στιγμή έντρομο στο τηλέφωνο, μου λέει ρε, τι γίνεται, είμαι πάνω από το Instagram, φάση κάνω refresh και εξαφανίζονται followers. Φεύγουν 100 followers, ξέρω εγώ το δευτερόλεπτο, έχει παρατηρήσει ή κάτι τέτοιο. Ό, oh, του λέω μπαίνω, κοιτάω και εγώ, βλέπω τίποτα. Ε, είμαι κάτω 300 followers από το πρωί και, και, συνεχίζω ρε παιδί μου και δίνω πόνο και εγώ. Και λέω αυτό ήταν ένα το τζαράκι, του λέω ξεκίνα να γκουγκλάρεις τα ονόματά μας, έχουμε γίνει cancelled, ήρθε η ώρα ξέρω εγώ, κάποιος μας έκανε cancel, κάποια συξιστική και είχαμε γράψει κάπου και αυτό είναι τελείως ξέρω εγώ, τι κάναμε κάναμε στην καριέρα μας, έχουν αρχίσει να φεύγουν ε... οι followers, βλέπω μετά ξέρω εγώ ότι παθαίνουν και άλλοι κτλ. Ψάχνω να βρω έντρομο τι γίνεται, επειδή μου πού πάνε οι followers, τι γίνεται. Ψάχνω Instagram, error, Instagram, down, πατάω ξέρω και τα λοιπά και βρίσκω κυριολεκτικά κάθε πέντε μέρες, ωραία, κάθε πέντε μέρες υπάρχει ένα σφάλμα του Instagram. Σε διάφορα μέρη του κόσμου, δηλαδή μου ήταν τόσο δύσκολο να βρω τα τελευταία λάθη του Instagram, που δεν δούλευε το Instagram, Εν πάση περιπτώσει, εκείνη τη ημέρα τα άρθρα, διότι ήταν γεμάτο το ίντερνετ με άρθρα που το Instagram δεν δουλεύει, μπανάρει κόσμο στο άκυρο και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έγινε ήταν, κάποιοι από εσάς αντιπατήσετε, γιατί το έπεθαν πάρα πολλοί χιλιάδε άνθρωποι στον κόσμο, αποφάσισε το Instagram να μπανάρει διάφορα προφίλ. Κάποια τα διέγραψε τελείω, γεια σου, εσύ έφυγε, και δεν μιλάω τώρα για προφίλ, ξέρω εγώ, διασύμων να έχουν 2 εκατομμύρια followers κτλ. Τίποτα. Είσαι ο Γιάννη από τον Χαλάνδρη, ή λογιστή. Μπαμ, έφυγε. Μα προσβάλλει η αισθητική σου, ξέρω εγώ. Πήγε τι διακοπέ το καλοκαίρι και έβαζε πατούσε σε φωτογραφίε. Οπότε δεν θέλουμε να το βλέπουμε. Λέει το Instagram, μα προσβάλλει. Γεια σου. Έφυγαν του άλλου, έβαλαν μπαν 30 ημερών κτλ. Και, τα και έφευγε κόσμο, δηλαδή διώχνανε κόσμο από την πλατφόρμα του μόνοι του. Πάτε, φοιτητικό τρελάθηκε, γεια σα. Φεύγουμε, α πούμε κτλ. Και, και, ήταν bug. Δεν ξέρω, δεν, δεν δώσαν καμία εξήγηση. Λένε γιόλο. Ε, συμβαίνουν αυτά και καλύτερε οικογένειε επέστρεψαν σε μια-δύο μέρε πήρε όλο αυτό το σκηνικό. Επέστρεψαν όλοι εν τέλει πίσω. Αλλά αυτό είναι, δηλαδή το ο Instagram πλατφόρμα δισεκατομμυρίων με όσο κόσμο από πίσω λέμε, εμεί δεν γίνεται να γίνονται αυτά. Μια χαρά γίνεται. Δηλαδή, όλοι σκατάνε στη δουλειά του. Δηλαδή, αν είσαι σκατά στη δουλειά σου, αν έχει μια μαλακία σήμερα στη δουλειά σου και διάγραψε ένα σημαντικό αρχείο ή μπέρδεψε, έπρεπε να γράψει κάτι άλλο και έγραψε το άλλο, πε του, ρε φίλε, τι να σου κάνω. Ένα άνθρωπο είμαι εγώ, 500 ευρώ το μήνα παίρνω. Οι άλλοι είναι το Instagram και δεν ξέρουν τι του γίνεται. Άμα γκουγκλάρει Instagram down, είναι κάθε 5 μέρε γίνεται μια μαλακία. Οπότε αυτό ρε, επειδή μου πείτε το σταφιντικό σα, δεν νομίζω θα πιάσει. Εντάξει, σα το λέω από τώρα, δεν έχει μεγάλε ελπίδε. Θα πείτε αφιντικό, Α, αφού το Instagram γαμιέται, κάνε ό,τι θε κι εσύ, Μάκη, μην ασχολείσαι καθόλου, αγορίνα μου, κάνει όσα λάθη θε, επιτρέπεται να πέσει, επιβάλλετε να σηκωθεί, θα γίνει αυτό. Αλλά τέλο πάντων έχετε μια δικαιολογία, κάτι να πείτε από να τύπου Α, sorry, άργησα, sorry, δεν είμαι καλά αυτή την περίοδο, ξέρω αλλά είναι, είναι κάτι καλύτερο, αυτό σα προσφέρω εγώ εδώ. Εν πάση περιπτώσει, ε, μετά από αυτή τη φοβερή δικαιολογία που σα έδωσα, που θα σα γλιτώσει από χιλιάδε βάσανα και από χιλιάδε μαλακισμένα αφεντικά, Ήρθε η ώρα κάπου εδώ πέρα να κλείσουμε σιγά σιγά το podcast αυτή τη εβδομάδα. Όσοι ζείτε στην Ελλάδα θα ξέρετε ότι έγιναν πάρα πολλά πράγματα αυτή την εβδομάδα ε, αρκετά άσχημα. Ε, έχετε τι υποθέσει που βγαίνουν συνέχεια. Προτίμησα να μην σχολιάσω κάτι γι' αυτό. Εσχολίασα τι προηγούμενε εβδομάδε πάλι. Δηλαδή, είναι ένα μόνιμο εφιάλτη αυτή η χώρα. Δεν θα ξεμείνουμε από εφιαλτικά πράγματα να συζητάμε. Καμία εβδομάδα ας παίρνουμε και κάνα ρεπό. Δηλαδή, γιατί όπω ακούω και το feedback σα, ένα τύπο μου έβαλε δύο αστέρια. Δεν είχε ξανακούσει ποτέ, άκουσε ένα podcast. Λέει, ε, τα γράφει αυτό, δεν το λέω εγώ. Είναι ξανακούσει, άκουσε ρε παιδί μου, και λέει: μ, Δεν είναι για μένα. Λέει, γιατί ωραίο είναι, πλάκα έχει, ξέρω εγώ, αλλά ε, πολύ στενάχωρα τα πράγματα που λέει. Λέω: Ακούω podcast για να χαλαρώσω λίγο, ξέρω εγώ, και τα Και ακούω το feedback σα. Πέραν αυτό το feedback του τύπου που δεν ήθελε, σου λέει τι σχολιάζει, τι έγινε. Μα δεν σχολιάζει, δεν βάζει το μυαλό μου. Δεν είναι ένα, ένα dark fiction podcast. Σχολιάζω τι γίνεται στην επικαιρότητα. Δηλαδή, σχολιάζει, αν δεν σα αρέσει η επικαιρότητα, δε φταίω εγώ. Αφού απομακρυνθείτε από το ταμείο, δεν μπορώ να σα επιστρέψω τα λεφτά σα παρόλο που δεν έχετε πληρώσει κάτι για το podcast. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάλι δεν μπορώ να σα επιστρέψω. Αυτά, εν πάση περιπτώσει από μένα. Γεια σα, ήμουν ο Θωμά Ζάμπρα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.